Αγίο λοιπόν κουμάντο, θα το πω απλά, κάνουμε εμείς. Όταν χτυπάει το κόκκινο τηλέφωνο με αγνητική που λέμε για να δοθεί σκράμπλ, πραγματικά είναι ένα τριχιαστικό η διαδικασία την οποία ακολουθούμε προκειμένου να απογειωθούμε. Όταν τρέχει να βρει στο αεροπλάνο, να απογειωθεί και να συναντήσει τον επιβουλέα από την Ανατολή, είναι σαν να κουβαλά μαζί σου το DNA των προγόνων. Μπορεί να ακούγεται γραφικότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Με ένα σπάνιο ντοκουμέντο μέσα από το κόκπιτ ελληνικού F-16, ενώ διασχίζει τους εθέρες πάνω από το Αιγαίο, πλαισιώθηκε η συγκλονιστική μαρτυρία του επισμηναγού εναποστρατεία Στέφανου Καραβίδα στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV για το επίπεδο ετοιμότητας και αποφασιστικότητας των στελεχών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Πάνω από το Αιγαίο, πάνω από την Κρήτη, νότια από την Κρήτη, τι γίνεται καθημερινά και μέχρι πού φτάνουν τα όρια σας? Και ενδεχομένως να σας ρωτήσω και ευθέως τώρα που είστε και απόστρατος. Υπάρχουν και στιγμές που έχετε πικριά? Ας πω ότι έχω απορία. Το F-16 με χειριστή το Στέλιο Καραβίδα πετά σε χαμηλό ύψος πάνω από στεριά και θάλασσα. Με τις εικόνες από την καθημερινότητα των Ελλήνων πιλότων να κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα. Ο Έλληνας επισμηναγός εναποστρατεία μίλησε στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV για το επίπεδο εμπειρίας, κατάρτισης και μαχητικότητας των Ελλήνων πιλότων που κυριαρχούν στο Αιγαίο. Αφήνοντας μάλιστα εχμές για τη στρεβή άποψη που καλλιεργείται στην κοινή γνώμη ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία δεν υπερτερεί εναντί των Τούρκων. Αναφερόμενος και στην περίπτωση του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη. Σε ένα περιστατικό που αποτέλεσε αντίστοιχο των ημείων, ήταν αντίστοιχο των ημείων σε αεροπορικό επίπεδο. Ήταν ο χαμός του σμηναγού Ηλιάκη, όταν οι Τούρκοι σε μια κατεξακολούθηση αποστολή τους πέταξαν σχεδόν μέχρι τα κύθυρα, που ώστε να φωτογραφήσουν τα S-300 και γενικά τα οπλικά συστήματα της Κρήτης. Διανοηθείτε πόσο βαθιά είναι αυτό μέσα στο ελληνικό FIR. Λοιπόν, αυτό συνέβαινε. Όταν λοιπόν χάθηκε ο σμηναγός Ηλιάκης, είδαμε ότι τι θα περιμέναμε αυτό να μην ξανασυμβεί. Και να βρεθεί ο τρόπος ώστε οι απέναντι να πάρουν το μήνυμα ότι μέχρι εδώ. Αυτό λοιπόν δεν συνέβη και αυτό είναι η απορία μου. Εσείς τι είστε υποχρεωμένος με βάση τις επίσημες θεσμικές δηλώσεις να παρακολουθείτε την παραβίαση κυριαρχίας? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας πούμε με ψέματα. Μπορεί να γίνουν μπλοκές, αλλά τι σημασία έχει αν κερδίσει ο Τάμος το τακτικό πλεονέκτημα από τη στιγμή που ο Τούρκος έχει εθιστεί σε αυτό και μιλάμε για εθισμό. Η παρουσίαση του συγκλονιστικού ντοκουμέντου ολοκληρώθηκε με τις σκηνές εναέριου ανεφοδιασμού του ελληνικού F-16. Αντίστοιχα, οι Τούρκοι έχουν αντιπαρατάξει μόνο 30. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα δικά τους αεροσκάφη θα φύγουν πρώτα από το πεδίο της μάχης. Εμείς θα έχουμε παραμονή και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχουν αεροπλάνα εναέριου ανεφοδιασμού. Έχει δείξει πράξη στο Αιγαίο ότι είμαστε πιο γρήγοροι χρησιμοποιώντας τα αεροπλανοφόρα μας που δεν είναι άλλα από τα νησιά μας. Δηλαδή, οι τρεις βατήρες του Αιγαίου, η Λίμνος, η Σκύρος αλλά και το Εκαστέλι, το γειτονικό σας Καστέλι, χρησιμοποιούνται ώστε τα αεροπλάνα τα δικά μας να προσγειωθούν εκεί, χωρίς να σβήσουν με διαδικασίες που ξαναλέμε refueling, ανεφοδιάζονται και γυρνάνε πίσω. Αυτό στο Αιγαίο, σε δεδομένες στιγμές, έδειξε ότι υπερτερούμε.